Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη λοιπόν ξανά με τον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Μόλις 13 ημέρες, να θυμίσω, από τον αποκεφαλισμό του καθηγητή του Σαμουέλ Πατή. Πένθυμα ηχούν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών στη Γαλλία, τιμώντας τη μνήμη των τριών θυμάτων που έχασαν με τόσο ιδεχθή τρόπο τη ζωή τους, από τον 21 ετών Τινίσιο μετανάστη, ακραίο φανατικό ισλαμιστή, στην εκκλησία Νότρ Ντάμ στη Νίκαια εχθές το πρωί. Τα δύο θύματα του, ο 55χρονος νεοκόρος της εκκλησίας και μια 60χρονη γυναίκα, βρέθηκαν νεκρά μέσα στον ναό και στους δύο είχε κόψει το λαιμό, ενώ το τρίτο θύμα, μια γυναίκα, πέθανε λίγο αργότερα σε ένα λίγα μέτρα παρακάτω, όπου κατέφυγε σε ένα μπαρ ζητώντας βοήθεια, φέροντας και η γυναίκα αυτή πολλαπλά τραύματα από το μαχαίρι. Ο Τινίσιος φώναζε Αλλαχού Ακμπάρ, την ιαχή των τζιχαντιστών. Είναι αυτός εδώ, είναι που αυτός βλέπουμε, 21 ετών, ο οποίος ονομάζεται Μπραχήμ. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως από τον εισαγγελέα της αντιτρομοκρατικής της Γαλλίας, ο οποίος έφτασε στην Νίκαια με το τρένο, έχοντας στην κατοχή του ένα έγγραφο ταυτότητας που είχε εκδοθεί από τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτό είχε ανακοινώσει, και ότι είχε φτάσει στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Λαμπεντούζα, όπου είχε τεθεί σε καραντίνα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ισλαμική τρομοκρατία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ακριβώς, βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης, και σε μήνυμά του είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση, δεν θα ενδώσουμε όμως στον τρόμο. Στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, σε ύψιστη επιφυλακή, όλη η γαλλική επικράτεια κατεβάζει 7.000 επίλεκτους στρατιώτες σε ευαίσθητους στόχους, να περιπολούν κυρίως σχολεία και ιερούς ναούς, για να μην υπάρξει άλλο τέτοιο χτύπημα, το οποίο ήταν μπαράζ, όπως είπες και εσύ, Άκη, τρομοκρατικών επιθέσεων στην Νίκαια, στην Αβινιόν, μία απόπειρα και στην Τζέντα. Πέρα από την ασυδοσία, πέρα από την αμετροέπεια, πέρα από, από τις ακραίες τοποθετήσεις του Ερντογάν, έχει ανοίξει μία συζήτηση για το αν οι απεικονίσεις στα κυβερνητικά κτίρια, με τα πρωτοσέλιδα του Σερλί Εμπτό, ναι, ήταν χρήσιμο να γίνουν, ή αν έριξαν λάδι σε αυτή τη φωτιά, στην οποία έχει ένα φοβερό μειονέκτημα. Ο άλλος έχει το πλεονέκτημα του αεφηνιδιασμού. Εγώ υποστηρίζω το δεύτερο και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη δημοκρατία. Για αυτές εδώ μιλάμε. Έτσι, επειδή λένε κάποιοι ότι δεν θα πρέπει να φοβάται η τρομοκρατία. Να αυτή φοβάται απάντηση, η δημοκρατία την τρομοκρατία. Δεν νομίζω ότι πράγματι αυτά ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι θεσμοί και άλλες αξίες της δημοκρατίας που μπορούν να απαντήσουν με άλλο τρόπο και πιο δυνατά, ακριβώς, διότι σε τέτοιες δηλώσεις προκλητικές, ναι, και πράξεις τρομοκρατικές. Το Σαρλί Εμπτό έκανε τη δουλειά του. Η συζήτηση είναι αν ο Μακρόν έπρεπε να υιοθετήσει, απεικονίζοντας στα κυβερνητικά κτίρια, την απάντηση του Σαρλί Εμπτό στον Ερντογάν. Γιατί φοβήθηκαν όλοι και να τα αποτελέσματα, ότι πιθανά να ερεθίσει, να ανοίξει τη χύτρα της κολάσεως. Ο Γάλλος πρόεδρος υποστηρίζει πάντως την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία της έκφρασης. Ναι. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο και ο καθηγητής, ο οποίος αποκεφαλίστηκε, είχε δείξει στο μάθημα των παιδιών αυτές τις γελιογραφίες του Μωάμεθ, του προφήτη Μωάμεθ. Όλος, βέβαια, ο μουσουλμανικός κόσμος έχει ταχθεί κατά του Μακρόν, και ο ίδιος ο Ερντογάν με προσωπικές επιθέσεις εναντίον του, λέγοντας ότι προωθεί την ισλαμοφοβία. Και βλέπουμε δυστυχώς πόσο ακραία. Νομίζω ότι όλα αυτά θα καθορίσουν και την ατζέντα που μπορεί να αλλάξει για τη Σύνοδο. Γιατί μπορεί να θέλουμε να επισήμως ο Ερντογάν και η τουρκική προκλητικότητα να είναι επίσημα στην ατζέντα της Συνόδου. Αλλά κορονοϊός και ο φόβος για την τρομοκρατία δεν αφορά μόνο στη Γαλλία. Όχι, βέβαια. Έχει η Γερμανία πάρα πολλούς μουσουλμάνους. Έτσι. Συγκεκριμένα, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, επειδή χθες στη Σύνοδο Κορυφής συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε χαρακτηριστικά ότι η σύγκρουση θρησκειών και πολιτισμών που προωθεί η τουρκική ηγεσία συνιστά μια συστημική απειλή για την Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο δηλαδή για τη Γαλλία. Και να πούμε ότι εξέφρασαν οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αλληλεγγύη του στο γαλλικό λαό, και καταδίκασαν τον εξτρεμισμό και τη μυσαλλοδοξία. Mm-hmm.